έγιναν σε συνεργασία με τρεις ελληνικές εταιρείες. Την ECO AEV, την COSMOCAR και την Driving Academy. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο του Guinness, τον επίσημο adjudicator όπως λέγεται, τον Mark McKinley, που ήρθε από την Αγγλία για αυτό το σκοπό, για να μας παρουσιάσει τα βραβεία. Πραγματικά, μια μεγάλη πρόκληση αυτό το εγχείρημα. Θα πω μερικά λόγια για το πώς έγινε και το πώς ξεκίνησε και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι της ECO και της COSMOCAR για να παρουσιάσουν και αυτή τη δικιά τους οπτική. Η Driving Academy λοιπόν είναι μια σχολή ασφαλούς οδήγησης. Έχει ιδρυθεί το 2006. Έχουμε τις εγκαταστάσεις μας εδώ δίπλα, στο Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην εγκατάσταση του Σόφκο. Και οι εγκαταστάσεις αυτές είναι μόνιμες για ασφαλή οδήγηση. Και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε πετύχει, που μία από αυτές είναι και της Volkswagen COSMOCAR, εκπαιδεύουμε πάνω από 1.200 άτομα στις σύγχρονες τεχνικές οδήγησης, στην οικονομική οδήγηση και στην ασφαλή οδήγηση. Έχω κάποια στατιστικά για να δείτε, για να δούμε ότι πόσο σημαντική είναι η οικονομική οδήγηση, ειδικά στη σύγχρονη εποχή. Τους τελευταίους 20 μήνες έχουμε εκπαιδεύσει 1.458 οδηγούς. Η εκπαίδευση που κάνουμε αφορά μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων, οδηγάνε με το δικό τους προσωπικό στήλο όπως οδηγούσαν μέχρι πριν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Τους μαθαίνουμε το δικό μας οδηγικό στυλ και τις δικές μας συμβουλές, σαν αυτές που πετύχαμε και το ρεκόρ, και ξαναοδηγάνε το ίδιο αυτοκίνητο στην ίδια διαδρομή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εκπαίδευση, ο μέσος όρος βελτίωσης όλων των οδηγών ήταν 1,4 λίτρα. Πετύχανε λοιπόν με αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου ακόμα και πραγματικές καταναλώσεις 3,2 λίτρα. Άρα τα νούμερα που συζητάμε είναι εφικτά για τον καθένα μας. Η ετήσια εξοικονόμηση αυτών των οδηγών σε καύσιμο, με τη λογική ότι κάποιος οδηγός κάνει 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, υπολογίζεται σε 305.000 λίτρα ή 519.000 ευρώ. Περιβαλλοντολογικά, αν το δούμε, οι 715 τόνοι CO2 που θα δημιουργούσε η καύση αυτών των λίτρων βενζίνης, θα απαιτούσε 4.500 περίπου φέτρα για να απορροφηθούν. World Records άκουσε το εγχείρημά μας. Όπως θα σας πει και ο κύριος Μαντίνλεϊ μετά, το Guinness World Records είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός για την πιστοποίηση κάθε είδου ρεκόρ. Η πρόκληση λοιπόν ήταν τεράστια για εμάς και την ομάδα μας και είναι και μεγάλη χαρά που το Guinness δέχτηκε να εξετάσει το εγχείρημά μας. Πιστέψαμε στις δυνατότητες των οδηγών της Driving Academy, στα προϊόντα της Volkswagen και στο κάσκο της ECO. Και σε συνεργασία πήραμε να πετύχουμε αυτό που θέλαμε από την αρχή. Όσο αφορά τους οδηγούς μας, έχουν εμπειρία 3 ετών πάνω στην οικονομική οδήγηση και η αλήθεια είναι ότι κάναμε εντατική προπόνηση τους τελευταίους 4 μήνες με τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα και με τις καινούργιες τεχνικές ασφαλούς οικονομικής οδήγησης. Για να οδηγήσει οικονομικά και να καταφέρει κάποιο καλό αποτέλεσμα, χρειάζεται το τρίπτυχο οδηγός, αυτοκίνητο και καύσιμο. Ας ξεκινήσω με τα αυτοκίνητα. Η επιλογή των αυτοκινήτων έγινε μετά από αρκετές δοκιμές. Τα αυτοκίνητα της Volkswagen τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από το 2010 έχουμε στο στόχο της σχολής και δουλεύουμε με αυτά τα αυτοκίνητα. Και για μας ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση γιατί η Volkswagen έχει βγάλει κάποιες καινούργιες τεχνολογίες, όπως είναι του ειδικού τύπου, ξέρετε, το σύστημα ECT που απενεργοποιεί τους δύο κινήτρους. Ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών, 140 έπων, το κάνει δικίνητρο 700 κυβικά. Εμείς λοιπόν πιστέψαμε σε αυτή την τεχνολογία και πιστεύαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τη χαμηλότερη κατανάλωση βενζίνης. Η κορυφαία ποιότητα και ο αυστηρός έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής των καυσίμων της ECO μας έχουν αποδείξει στις δικές μας δοκιμές ότι μπορούν να μας παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία, σταθερή και αξιόπιστη απόδοση για το κινητήρα και την καλύτερη απόδοση στις οριακές συνθήκες που πρόκειται να υποβάλαμε το αυτοκίνητο. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο κομμάτι του τρίπτυχου, το κομμάτι του οδηγού. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους 4 οδηγούς που οδηγήσαν τα αυτοκίνητα,
Δυστυχώς οι δύο από τους τέσσερις δεν είναι σήμερα μαζί μας για λόγους ανωτέρας βίας. Θα ξεκινήσω με τον εαυτό μου, τον Θωμά τον Παπάσχο και τον Γιάννη τον Τζιβρή που οδηγήσαμε το αυτοκίνητο της βενζίνης, το Golf, το 1,4 TSI 140 έχουν ACT. Και ο Δημήτρης ο Χατζητόπης και ο Νικόλας ο Παπάσχος, όλοι εκπαιδευτές Driving Academy και πολλοί από εσάς τους ξέρετε και σαν συντάκτες πρώην μηνύ του ειδικού τύπου. Οδήγησαν το Volkswagen Polo 1,2 TDI Blue Motion. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδρομή. Έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κίνες, να περάσουμε από όλη την υπηρετική Ελλάδα. Να κουπίσουμε όλα τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτά σύμφωνα με τον Κίνες θα είχαν χωρίς όπως λέγεται στο πίνακα. Αττική, Ανατολική, Κεντρική, Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Κεντρική, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Thank you.
Η Gamma Casino Economy λανσαρίστηκε από την ECO το 2011. Η Gamma Casino Economy περιλαμβάνει την αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι αναπτύξαμε αυτό το νέο, τη νέα πλατφόρμα της τεχνολογίας, η οποία έχει κεντρικό σημείο αυτή του TDI, γνωρίζετε εδώ και 30 χρόνια έχουμε τεχνολογία TDI στο Diesel, αλλά από το 2005 έχουμε παρουσιάσει το TSI, την τεχνολογία αυτή που αργότερα ακολούθησαν και άλλες εταιρείες και στηρίζεται στην τεχνολογία TSI. Ο κινητήρας αυτός φτιάχτηκε και το 2005. Η βασική του τεχνολογία ήταν ο υποκυβισμός, δηλαδή όσο γίνεται σε μικρότερο όγκο, σε μικρότερο βάρος, σε μικρότερα κυβικά, να παράγεις περισσότερη υποδύναμη, με άμεσο ψυχασμό κυρίως turbo ή turbo chamber ή compressor. Από το 2006 μέχρι το 2013 αυτός ο κινητήρας, επειδή διαρκώς γίνονται επεμβάσεις και συνέχεια βελτιώσεις πάνω σε αυτή την σε αυτόν τον κινητήρα έχει κερδίσει 11 βραβεία διεθνής χαμηλότερη κατανάλωση. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφορά όταν φτάνει στα 3,4 λίτρα. My apologies. It's very good to be here. I'm here on behalf of Guinness World Records HQ in London. Normally, when we go out to a Guinness World Records event, we are there to celebrate one record. So it is with great pleasure that I am here today to celebrate not one, but two fantastic achievements here today. Those are, of course, these records have definitely been a real team effort, as we've seen from the panel up here. Is it based on the fuel efficiency of the cars and of course the performance of the fuel, but also the skill and the proficiency of the drivers behind the wheel plays a great part in the undertaking of this record attempt. Fuel consumption rate for a petrol car visiting all 9 mainland regions of Greece is 2.59 UK mile per gallon, 68.77 US mile per gallon, and that was achieved by Thomas Papabasos and Yanis Tsikris of the Driving Academy in association with ECO and Cosmocar, driving a Volkswagen Golf 1.4 TSI 140 PS Act, visiting all 9 mainland regions of Greece, is 2.96 litres per 100 kilometres. That's 95.43 UK miles per gallon, 74.46.